Μια νέα εκπαιδευτική χρονιά ξεκίνησε για την ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, το πρώην δημόσιο ΙΕΚ με εκατοντάδες εγγραφές σπουδαστών στα τμήματα της σχολής, που φιλοδοξεί να παρέχει γνώσεις, εφόδια και εξειδίκευση στην επόμενη γενιά, η οποία θα αναζητήσει την επαγγελματική της αποκατάσταση. Το μεσημέρι της 5ης, χώρος Τατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κυρίου Μαξίμου, τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός παρουσία της Βουλευτού Ιωαννίνων Μαρίας Κεφάλα, του Αντιδημάρχου Αρμόδιου για θέματα παιδείας Στέφανου Σίντου, της Διεύθυνσης της Σχολής, των Εκπαιδευτών και φυσικά των Σπουδαστών διαφόρων τμήματων. Παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άκραντε. Συνεχίζουμε τον αγώνα της ζωής και η καρδιά μας δεν πάμε να θέλει πράγματα. Και θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση αυτής της σχολής που έχει να κάνει με την επαγγελματική εκπαίδευση, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο αγαπούμε, αυτό το οποίο θέλει η καρδιά μας. Αυτό το οποίο μπορεί να επιθυμούσαμε για χρόνια, αλλά δεν βρίσκαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Χαιρόμαστε λοιπόν που παρέχεται καταρχήν αυτή η δυνατότητα. Χαιρόμαστε που υπάρχουν άνθρωποι να μπορούν να οργανώσουν αυτά τα μαθήματα και αυτές τις σχολές. Και επίσης χαιρόμαστε που και η Μητρόπολη έχει μια καλή και αγαστή συνεργασία με τη σχολή και με τον διευθυντή της, αλλά και με πολλούς από τους εκπαιδευτικούς. Και ένα μέρος αυτής της σχολής, ξέρετε ότι δραστηριοποιείται ως θεματικό ΙΕΚ, παλιότερα ΣΑΕΚ πλέον, και στην Ιερά Μονή Μελάσσου, όπου εκεί κάποιοι αδελφοί μας έχουν τη δυνατότητα να μαθαίνουν τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την αγροτιά και με την κτηνοτροφία. Η βουλευτής Μαρία Κεφάλα αναφέρθηκε στην συνεχή προσπάθεια της κυβέρνησης να ενισχύσει και να αναβαθμίσει, όπως είπε, την τεχνική και τεχνολογική κατάρτιση στη χώρα. Ενώ τη δεδομένη διάθεση του Δήμου να συνδράμει όπου χρειαστεί για τη βελτίωση των υποδομών, εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος Στέφανος Σίντος. Η τεχνολογική και η επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα βήμα προς το μέλλον. Και ως κυβέρνηση το πιστεύουμε και γι' αυτό τον λόγο τα τελευταία χρόνια, όπως εσείς πολύ καλύτερα βλέπετε, εκ των έσω κύριε Διευθυντά, γίνεται μια συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης και εξέλιξης αυτών των σχολών. Θέλω να σας ευχηθώ, γιατί είστε και οι περισσότεροι στον ήλιο, οπότε να μην μακρηγορήσω, να σας ευχηθώ καλή εκπαιδευτική χρονιά και ταχύ αποκατάσταση μετά. Γιατί είστε το μέλλον, χρειαζόμαστε ανθρώπους, η αγορά εργασίας έχει και αναισθήσεις, χρειάζεται να βγουν νέοι άνθρωποι στην αγορά, να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις, να στελεχώσουν την αγορά και βέβαια η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για περισσότερες θέσεις εργασίας και για μεγαλύτερους μισθούς είναι στη μέση, δεν έχει ολοκληρωθεί και επαλέγουμε γι' αυτό και με όλες τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί έτσι από τους αρμόδιους υπουργούς μέχρι το τέλος της τετραετίας για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και όλα αυτά που ελπίζουμε πολύ γρήγορα να είναι μια πραγματικότητα για τη χώρα μας. Να ευχηθώ και εγώ καλή σχολική χρονιά σε όλους. Ο Δήμος θα είναι πάντα αρρωγός σε κάθε προσπάθειά σας, ό,τι χρειαστεί το δημόσιο πλέον ΣΑΕΚ. Το έχουμε αποδείξει. Στο λίγο αυτό το χρονικό διάστημα, όπως είπε και ο κύριος Διευθυντής, κάναμε πολλά. Χρειάζονται ακόμα πολύ περισσότερα, αλλά θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά σε όλους. Το βλέπω ήδη στα μάτια των νέων μαθητών, αλλά και πολλών φίλων που με εκπλήσουν, που τους βλέπω εδώ σήμερα απέναντι για τη μάθησή τους. Θερμές ευχαριστίες προς όλους εκείνους που βοήθησαν και βοηθούν να σταθεί όρθια η σχολή των Ιωαννίνων, εξέφρασε ο Διευθυντής της Μιχάλης Αλεξίου. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για τον σημερινό αυτό αγιασμό, Σεβασμιώτη, για εσάς προσωπικά. Σας χρωστάω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να σας ευχηθώ με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 10 ετών από τη διακονία σας στα Ιωάννινα, έτη πολλά και ευλογημένα. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια στο δημόσιο ΙΕΚ, ΣΑΕΚ πλέον. Ευελπιστούμε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον, αυτή η αγαστή συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Κυρία Υπουργέ, για τη βοήθεια που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, απλόχερα τα έλεγα, γιατί πραγματικά ξεμπλοκάρατε πολλά ζητήματα
του Δημοσίου ΙΕΚ παλιά και τώρα της ΑΕΚ και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσετε να είστε στο πλευρό μας, ευελπιστούμε ότι θα είστε και σε άλλο πόστο που θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε ακόμα περισσότερο. Δεν τα λέμε και αυτά.